Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ζήσε τη Ζωή, εδώ από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία μέρα, γεμάτη ήλιο, γεμάτη φως, ελπίζω να ήταν μια δημιουργική μέρα και για εσάς. Εμείς σήμερα για όλους εσάς έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή με διαφορετικά θέματα και πιο πλούσια από τις προηγούμενες. Θα σας πω ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε καλεσμένη την Ιωάννα Βαπορίδη, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, μαζί με την ψυχολόγο Δέσποινα Γραβάνη, με τις οποίες θα μιλήσουμε ουσιαστικά για το Aqua Relax και τα ωφέλη ουσιαστικά στην εγκυμοσύνη. Αμέσως μετά η Αγγέλικα Θεοδωρίδη θα μας μιλήσει για έξυπνες λύσεις για μικρούς χώρους, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ειδικά για όσους είναι φοιτητές ή έτσι έχουν διαλέξει ένα μικρό σπίτι. Και αστρολογικές προβλέψεις από την Ολυμπία Χριστοδουλή στο τέλος της εκπομπής μας. Αλλά ήρθε η ώρα να μάθουμε τα πάντα για τους αγαπημένους μας celebrities από το www.govastelitos.gr φυσικά. Νούμερο 1 σήμερα, η Ελένη Πετρουλάκη και η Ήλια Ήβιτς. Μπορείτε να δείτε στο δημοσίευμα την ευτυχισμένη οικογένεια την οποία έχουν δημιουργήσει. 4 κορούλες, κάνουν βόλτα όλοι μαζί στην Γλυφάδα. Όλο το ρεπορτάζ στο www.govastelitos.gr. Δεύτερο θέμα, σαν να μην γέννησε ποτέ, ποια είναι εκείνη η όμορφη με απίστευτη σιλουέτα, 3 μήνες μετά ακριβώς από τη γέννηση του παιδιού της, η οποία σε φιλανθρωπικό γκαλά που έγινε παίζει βόλεϊ και βλέπετε την κυλίτσα, δεν υπάρχει ίχνος λίπους και ούτε καν φαίνεται ότι ήταν ποτέ έγκυος. Λοιπόν, τρίτο θέμα. Η αγαπημένη μας τραγουδίστρια Έλλη Κοκκίνου ταξίδεψε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να μάθει. Για να δει τον αγαπημένο της. Γιώργο Μπόγρη, ο οποίος έπαιζε εκεί μπάσκετ και τον θαύμασε εκεί από τις εξέδρες του γηπέδου. Μπορείτε να δείτε όλες τις φωτογραφίες. Χωρίς λόγο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τέλεια σύντροφος, όπως λέει και ο Γιώργος Μπόγρη σε όλες τις δηλώσεις του. Ο Νίνο επίσης δεν εγκαταλείπει ποτέ τον Λάμπη Λιβιεράτο. Πριν από λίγο καιρό, όλοι είχαμε ακούσει για την περιπέτεια υγείας που έχει ο Λάμπη Λιβιεράτο. Βρίσκεται καθημερινά δίπλα του ο Νίνο στο νοσοκομείο Σωτηρία. Και δίνει μάχη αυτή τη στιγμή ο Λάμπης Λιβιεράτος με την κατάθλιψη. Ευχόμαστε πάρα πολύ σύντομα να είναι χαμογελαστός και να κάνει επιτυχίες, γιατί εντάξει, σίγουρα το αξίζει. Πέμπτο θέμα. Ο Δήμητρης Ογκαρέζος ουσιαστικά στεναχωριέται για την Κατερίνα Καραβάτου και για τις υποχωρήσεις που κάνει για την εκπομπή της στον Α. Εντάξει. Δείτε το βίντεο, δείτε τι δήλωσε ο Δημήτρης Ογκαρέζος και πραγματικά ίσως να μείνετε κι εσείς λίγο άφωνοι με το πόσο έξυπνα και τέτοιο με τρίκ χρησιμοποίησε για να πει όλα αυτά που ήθελε να πει. Στο έκτο θέμα της ημέρας, ο Γιώργος Λιάγκας απαντά για τη φημολογούμενη εγκυμοσύνη της αγαπημένης του συζύγου και παρουσιάστριας Φέης Κορδά. Δείτε τι δήλωσε και φυσικά τι έχει γίνει και αν ισχύει η εγκυμοσύνη ή όχι. Αυτά από το www.govastelitos.gr και εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να υποδεχτούμε την Ιωάννα Βαπορίδη και τη Δέσποινα Γραβάνη για να μάθουμε τα πάντα για το Aqua Relax στην εγκυμοσύνη. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου.
findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Επιστρέψαμε και πάλι. Παρακολουθείτε εδώ το Ζήτη τη Ζωή, από τηλεόραση τη Ζούγκλα. Θέλω να σα πω ότι η σελίδα μου στο Facebook είναι φυσικά online. Μπορείτε να πατήσετε like, να μπορούμε να το δούμε και σε λίγο.
Κώστα, μπορούμε να τη δούμε. Μπράβο. Βλέπετε και την σελίδα μας. Κάντε like. Έτσι να έχουμε και εμείς πολλούς fans. Γιατί όχι, στο κάτω-κάτω. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι. Έχει καθίσει ήδη δίπλα μου η Ιωάννα Βαπορίδη, καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Είχαμε κάνει και ένα θέμα πριν από 2 εβδομάδες. Και έχουμε και σήμερα όμως και την Δέσποινα Γραβάνη, ψυχολόγο. Και θα μιλήσουμε ουσιαστικά για το Aqua Relax και Active Imagination, ουσιαστικά, που είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό. Πες μου όμως πρώτα, Ιωάννα, τι είναι το Aqua Relax. Λοιπόν, το Aqua Relax είναι απαλές κινήσεις και ήπιο stretching μέσα σε ζεστό νερό. Απευθύνεται γενικά σε όλους, ανεξαρτήτου ηλικίας, αλλά ενδείκνεται ιδιαίτερα για την περίοδο της εγκυμοσύνης και για την περίοδο της λοχίας. Μάλιστα. Που είμαστε πολύ φορτισμένες και σωματικά και ψυχολογικά. Βέβαια, γυναίκες, εσείς το έχεις περάσει και πρόσφατα κιόλας. Η Δέσποινα είναι 4 μηνών έγκυος, έχω να σας πω, μπορεί να μην το βλέπετε εσείς, αλλά είναι έγκυος για 2η φορά κιόλας. Οπότε θα μας πει σίγουρα, Δέσποινα, εσύ, την προσωπική σου εμπειρία ακριβώς. Συνέχισε, Ιωάννα. Πες μας ουσιαστικά και τα ωφέλη του Aqua Relax. Τα ωφέλη. Λοιπόν, όσον αφορά την περίοδο της εγκυμοσύνης, βοηθάει πάρα πολύ τη μητέρα να χαλαρώσει και ψυχολογικά και σωματικά, όπως είπαμε. Μειώνει αρκετά τους πόνους που μπορεί να έχει στα πόδια, στη μέση, ειδικά στην πλάτη. Το νερό προσφέρει ένα αίσθημα ευεξίας, χαλαρώνει πολύ τους μυς, απελευθερώνει τη σπονδυλική στήλη. Και γενικότερα όλα τα συμπτώματα που μπορεί να έχει η γυναίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Mm-hmm. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ αν κάποιος δεν κοιμάται καλά, να χαλαρώσει και να κοιμηθεί. Ναι. Δοκιμάσουμε ξημένη. Επειδή λίγο η αιχμία μας έχει χτυπήσει την πόρτα, αλλά τέλος πάντων. Δέσποινα, ουσιαστικά το Active Imagination τι είναι? Το Active Imagination υπάρχει ήδη σαν μέθοδο στην εφήβρε ο Γιούγκ, ο Κάρλ Γκούσταβ Γιούγκ, που είναι ένας ελβετός ψυχαναλυτής, ψυχολόγος, ναι, πολύ γνωστός. Και βασίζεται, τη δημιούργησε βασικά αυτή τη μέθοδο για να βοηθήσει τους θεραπευόμενους τους, δηλαδή ανθρώπους που είχε ήδη σε θεραπεία, ώστε να δούνε κάποια ζητήματα πολύ πιο ασυνείδητα, δηλαδή κάποια ζητήματα που τους αφορούσαν, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να... Αν έχω καταλάβει, να βγουν από το πρόβλημα και να το δουν σαν ένα τρίτο μάτι, αυτό εννοείς? Όχι, αφορούσε κάποια βαθύτερα προβλήματα, τα οποία δυσκολευόταν μέσω της θεραπείας να αναδυθούν. Α, μάλιστα. Και εφήβρε αυτή τη μέθοδο, η οποία πολύ απλά, πολύ σχηματικά, τι είναι? Είναι, δημιουργεί μια γέφυρα, το Active Imagination δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στο συνειδητό και στο ασυνείδητο. Δηλαδή, σε αυτά που δεν καταλαβαίνουμε, στο συνειδητό, δηλαδή σε αυτά που βλέπουμε, καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε, και στο ασυνείδητο, σε αυτά που δεν βλέπουμε, δεν καταλαβαίνουμε, δεν αντιλαμβανόμαστε, που όμως καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μας. Η μέθοδος αυτή βασίζεται βασικά στην εικονοποίηση. Η εικονοποίηση τι είναι? Το ασυνείδητο πώς μας μιλάει? Το ασυνείδητο μας μιλάει μέσω από τις εικόνες. Ένα παράδειγμα που σίγουρα το ξέρουν όλοι είναι τα όνειρα. Τα όνειρα, ναι, και εγώ αυτό σκέφτηκα. Είναι μια έκφραση του ασυνείδητου πάρα πολύ γνωστή που υπάρχει σε όλους, παντού και από πάντα. Και μεταφράζεται, φτάνει ως εμάς μέσω της εικόνας. Αυτή είναι ακριβώς την εικόνα, εγώ δηλαδή προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύτιμη και είναι ένα υλικό ψυχικό πραγματικά πολύ σημαντικό. Αλλά πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αυτό. Το Active Imagination λοιπόν βοηθάει σε αυτή την πρόσβαση, στο ασυνείδητο υλικό μέσω της εικόνας. Μάλιστα. Πώς συνδυάζεται όμως με το Aqua Relax και πώς αποφασίσατε να κάνετε κάτι έτσι από κοινού? Ουσιαστικά η Ιωάννα το έχει ξεκινήσει και το παντρέψατε, αν κατάλαβα. Ναι. Αλλά μίλησε μας καλύτερα. Ναι, να πούμε ότι και η Ιωάννα φυσικά εδώ και χρόνια ασχολείται με τις εγγύους και τις νέες μαμάδες, αλλά και εγώ στην πρακτική μου έτυχε τα τελευταία χρόνια να έχω πάρα πολλούς ασθενείς γυναίκες, έγκυες, αλλά και νέες μαμάδες. Οπότε υπήρχε ένα ενδιαφέρον επαγγελματικό έτσι κι αλλιώς που είχαμε και οι δύο. Αυτό όμως μας έκανε να δούμε από πολύ κοντά και πραγματικά ουσιαστικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζαν αυτές οι γυναίκες. Αφού είδαμε τα προβλήματα, υπήρχε και η λύση πιο εύκολα. Να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες που ασχολούνται ή με το ένα κομμάτι ή με το άλλο. Δηλαδή ή με το σώμα ή με το ψυχικό κομμάτι. Σίγουρα, πάρα πολύ. Αυτό που σίγουρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα, σίγουρα δεν υπάρχει, είναι το να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Πώς γνωστόν δεν είναι και κάτι εντελώς ασύνδετο. Όχι, φυσικά. Δηλαδή το σώμα μας συνδέεται πάρα πολύ με την ψυχολογία μας. Οπότε φανταστείτε σε μια έγκυο που αλλάζει το σώμα της, αλλάζει όλη η ισορροπία του σώματος, αλλά και η ψυχική κατάσταση, η ψυχοσυναισθηματική της δηλαδή ισορροπία, πώς αυτά τα δύο επηρεάζονται και αλληλεπιδρούν.
Στην πράξη όμως, τι γίνεται ακριβώς? Δηλαδή, η Ιωάννα κάνει ουσιαστικά το Aqua Relax, θα δούμε και βίντεο σε πολύ λίγο. Πώς γίνεται? Ναι. Πρακτικά πώς γίνεται. Πρακτικά. Θες να πεις εσύ, Ιωάννα? Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί μία ώρα. Mm-hmm. Το πρώτο μισάωρο είμαι εγώ με την έγκυο ή την νέα μαμά μέσα στο νερό και κάνουμε το Aqua Relax, αφού πρώτα έχει προηγηθεί μία καθοδήγηση από τη Δέσποινα. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, το επόμενο μισάωρο, η μητέρα μένει μέσα στο νερό και συζητάει με τη Δέσποινα για τις εικόνες που μπορεί να αναδύθηκαν, για τα συναισθήματα, για τους φόβους της. Κατά τη διάρκεια, του Aqua Relax, τελειώνει το Aqua Relax. Ναι. Τώρα το κατάλαβα πάρα και πολύ. Και συναισθήματα, ναι. Εικόνες, σκέψεις, φόβους, άγχος, τα πάντα. Ναι. Ό,τι της έχει έρθει. Αλλά αυτό συνήθως, αν το εικονοποιήσεις, έχεις καλύτερη πρόσβαση. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά. Ωραία. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο του Aqua Relax Active Imagination για να το συζητήσουμε κιόλας. Να είμαστε έτοιμοι. Εγώ ζηλεύω πάρα πολύ. Θέλω και εγώ να το δοκιμάσω. Γιατί ούτως ή άλλως δεν έχει να κάνει μόνο με την εγκυμοσύνη. Όχι, όχι. Οπότε θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Πάρα πολύ σύντομα θα σου έρθω. Δέσποινα, ποια είναι τα αφέλη? Λοιπόν, να πούμε ότι η μέθοδος αυτή, το Aqua Relax Active Imagination, απευθύνεται σε όλο τον πληθυσμό. Mm-hmm. Γενικότερα, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Και στους άντρες, κανονικότατα. Και στους άντρες, ναι, ναι. Ζευγάρια, οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Αχ, σήμερα όμως. Για ζευγάρι. Ζευγάρια, ναι. Πάρα πολύ ωραία θα είναι. Πολύ ωραίο, ναι. Σήμερα όμως, επειδή ήρθαμε να μιλήσουμε ειδικά για τις εγκύους και τις νέες μαμάδες, να πούμε ότι. Ας το διαχωρίσουμε σε δύο για τα ωφέλη. Υπάρχουν, καταρχήν για τις εγκύους, βοηθάει πολύ στο συναισθηματικό δέσιμο με το παιδί τους. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μία ώρα που μένουν μόνες τους, αποκομμένες από όλες τις έγνοιες, από όλες τις κουτούρες, μέσα στο νερό, που είναι φυσικά πολύ χαλαρωτικό. Οπότε υπάρχει ένας ψυχικός σύνδεσμος με το παιδί και ενισχύεται. Τώρα και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και οι νέες μαμάδες, πολύ συχνά έρχονται αντιμέτωπες με συναισθήματα πολύ αρνητικά, για τα οποία δεν μιλούν συχνά, δηλαδή είναι θέματα ταμπού. Ναι. Όπως, ας πούμε, είναι ο φόβος της γένας για τις έγκυες. Φοβούνται τη γένα, αλλά δεν θα το πει καμία ποτέ έτσι τόσο ξεκάθαρα. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία σε αυτή τη μέθοδο να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Οπότε έχουμε άγχη. Και θα το πει και σε κάποιον άνθρωπο, ο οποίος θα της απαντήσει και κάτι πιο σωστό, ίσως, από κάποιον άλλον. Που δεν γνωρίζει και σίγουρα μερικές φορές και αυτό που έχει το βιώμα του καθενός μας είναι τελείως διαφορετικό. Μπορεί, για παράδειγμα, να το ρωτήσει τη μαμά της και η γυναίκα να το έχει περάσει με έναν τρόπο και εκείνη, αλλά η απάντηση που της δώσετε να μην είναι αυτό που θα πρέπει να ακούσει εκείνη τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Οπότε καλύτερα να απευθεί και σε ένα ειδικό, ώστε να πάρει και τις απαντήσεις που πρέπει να πάρει και να πράγματι να δει και τα ωφέλη στην ψυχολογία της. Ναι. Οπότε τα ωφέλη μπορεί να είναι για πράγματα που ήδη κάποιος έχει αναγνωρίσει ως προβλήματα, δηλαδή αρνητικές σκέψεις, φόβος της γένας, θλίψη, μεταπτώσεις του συναισθήματος, άγχος. Ή και μπορεί να είναι και πράγματα που δεν έχει καταλάβει. Δηλαδή μια γυναίκα μπορεί να νιώθει άσχημα,
να έχει ένταση, να μην κοιμάται, να έχει διάφορα συμπτώματα, αλλά μην μπορεί να αναγνωρίσει τι είναι αυτό. Mm-hmm. Το Active Imagination σε αυτό βοηθάει, γιατί έχουμε πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Βέβαια, να πούμε για τη λοχεία, γιατί το έχουμε δει στην πράξη, αλλά και επαγγελματικά το είδαμε πάρα πολύ, το βλέπω δηλαδή πολύ συχνά αυτό, ότι στη λοχεία κάπως η γυναίκα μένει λίγο μόνη της. Mm-hmm. Ενώ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπάρχει μεγάλη πληροφόρηση και πρόσβαση σε πολύ μεγάλο υλικό και υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνει κανείς. Όταν γεννηθεί το μωρό. Μετά το τίποτα. Μετά κάπως. Ξαφνικά πρέπει να μείνει σε ένα σπίτι με ένα μωρό και χωρίς τίποτα άλλο που να μπορεί να κάνει. Πραγματικά έτσι είναι. Ενώ παραδείγματος χάρη η επιλόχιος κατάθλιψη που είναι σε ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό, το Active Imagination βοηθάει. Όχι βέβαια στη θεραπεία της, γιατί αυτή πρέπει κάποιος να πάει σε κάποιον ειδικό. Αλλά σίγουρα στη θλίψη ή στην κατάθλιψη, μια μορφή κατάθλιψης που δημιουργείται μετά την γέννηση του παιδιού, βοηθάει πάρα πολύ. Και από ό,τι έχω διαβάσει, έστω και σε ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό, συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις γυναίκες να υπάρχει λίγο μια μελαγχολία, μια θλίψη λίγο μετά την εγκυμοσύνη, γιατί πέφτουν απότομα οι ορμόνες. Οπότε είναι και λογικό. Ακόμα και αν δεν είναι σε μεγάλο βαθμό. Θέλει μια στήριξη η γυναίκα και στη λοχεία. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, γιατί είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, πραγματικά είναι και ορμονικό. Δηλαδή, είναι και μια φυσιολογική διαδικασία του σώματος. Πέρα από το οτιδήποτε μπορεί να έχει περάσει ο καθένας μας και αυτό το πράγμα να επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο. Φυσικά. Αλλά και από ψυχολογικής άποψης είναι πολύ φυσιολογικό που συμβαίνει αυτή η θλίψη που υπάρχει, γιατί είναι ένας αποχωρισμός. Ακριβώς. Αν η γυναίκα όμως μείνει με αυτό το συνέστημα της θλίψης, συν η ένταση ότι δεν κοιμάται, κουράζεται, ότι η ισορροπία του ζευγαριού. Η οικογένεια γίνεται όλη άνω κάτω. Πήρε πολλά κιλά από την εγκυμοσύνη, ξαφνικά έπρεπε να μείνουμε σε ένα σπίτι κλεισμένο για. Φανταστείτε όλο αυτό. Αγχώνομαι μόνο που το λέω, ναι. Φανταστείτε από το πιο μικρό, την πιο μικρή λεπτομέρεια της καθημερινότητας μέσα στο πιο πολύπλοκο ψυχικό θέμα. Ακριβώς. Όλα αυτά αλλάζουν και πρέπει να έρθει μια καινούργια ισορροπία. Αυτό, αν το αφήσεις για πολύ καιρό να εγκατασταθεί, είναι πολύ πιο δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Οπότε το Active Imagination είναι μια καλή ευκαιρία να υπάρχει αυτή η επαφή. Δηλαδή η πρόσβαση. Τι αισθάνομαι, γιατί το αισθάνομαι, γιατί μου ήρθε τώρα, πώς νιώθω. Είναι σαν να κάνεις ένα check-up. Ακριβώς. Στην ψυχή, ναι. Ας δούμε όμως και το δεύτερο βίντεο, πριν πούμε για όλα τα υπόλοιπα όσον αφορά τα ωφέλη. Γιατί τα ωφέλη είναι πάρα πολλά και για το που μπορούμε να σας βρούμε ουσιαστικά, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας δούμε όμως πρώτα το δεύτερο βίντεο που έχετε ετοιμάσει για εμάς. Εντάξει, είναι πραγματικά τόσο χαλαρό. Είναι και το νερό σε μια θερμοκρασία έτσι πάρα πολύ. Ούτε πολύ ζεστό, στους 32 βαθμούς ακριβώς. Οπότε νομίζω θα είναι μοναδική εμπειρία. Θέλω να μου πεις πότε μια γυναίκα μπορεί να ξεκινήσει να κάνει Aqua Relax Active Imagination και πόσες φορές την εβδομάδα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, είναι και σε μια δύσκολη φάση της ζωής της. Το πούμε έτσι, δύσκολη. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μπορεί να κάνει οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Ωραία. Στην περίοδο τώρα της λοχείας, από τις 40 μέρες και μετά που μπορεί να μπει μέσα στο νερό, μπορεί να κάνει πάλι όποτε θέλει να έρθει και όσες φορές θέλει να έρθει. Δεν έχουμε κανένα περιορισμό.
Και αυτό που μου λέγεις κατά τη διάρκεια του βίντεο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ποιοτικό χρόνο. Αυτό θέλω να μου πεις. Μπράβο, ναι. Ότι ουσιαστικά για τη νέα μαμά είναι πολύ σημαντικό να κάνει αυτό το πρόγραμμα, γιατί έχει μία ώρα δικιά της με τον εαυτό της και έχει ποιοτικό χρόνο. Mm-hmm. Που μπορεί να ξεχάσει τα πάντα και να χαλαρώσει και να κάνει κάτι για αυτήν. Και νομίζω ότι αποκλείται να μην ξεχάσει τα πάντα. Με τόσο ωραία μουσική, τόσο χαλαρό το νερό, όλες τις κινήσεις με στο νερό. Νομίζω ότι και... Για λίγο έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω, καταρχήν βλέπουμε και το site που γράφουμε από κάτω, από Αμπέρθη λέγεται ουσιαστικά το site που μπορούν να σε βρουν. Υπάρχει και το email της Ιωάννα στο site για να της στείλετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ότι κάποια την επικοινωνία που μπορείτε να έχετε μαζί της. Πού μπορούμε να σε βρούμε πέρα από το Aquabirthe, στο Facebook, αν θυμάμαι καλά, είναι. Είναι και στο Facebook. Και στο Facebook, ναι. Αλλά υπάρχει και η ιστοσελίδα δικιά σου. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσουμε, κάτι άλλο που θέλετε να ξεχάσετε? Εγώ θα ήθελα να πω μόνο ότι αντεδείκνυται σε γυναίκες με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, που φυσικά είναι αυτονόητο, και να πούμε ότι δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση καμία οποιαδήποτε θεραπευτική μέθοδο, καμία ψυχοθεραπεία και καμία φαρμακευτική αγωγή. Αυτό είναι το ενισχυτικό κομμάτι που κάνει κάποιος γιατί θέλει να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τον εαυτό του. Επίσης, ότι είναι απόρριτα αυτά που θα υποθούν μέσα εκεί πέρα. Ναι, και είμαστε οι δυο μας. Δηλαδή, μετά είναι. Είμαι εγώ με την κυρία, φεύγω και μετά είναι η Δέσποινα μόνη του. Είναι απόρριτα, φυσικά. Είναι σαν να κάνεις ψυχοθεραπεία στο γραφείο του ψυχολόγου, όπως έχεις το δικό σου γραφείο. Ναι. Και όλα αυτά φυσικά είναι απόρριτα. Θέλω να σε ρωτήσω, αφού γεννήθηκε το παιδάκι, αφού περάσουν 40 μέρες, μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο μαζί με το μωρό της? Χαλάρωμα. Χαλάρωμα. Δηλαδή, χαλάρωμα... να αγκαλιά τη ή κάτι τέτοιο, αυτό μου άρεσε. Αυτό μπορεί να γίνει με τον μπαμπά. Α. Δηλαδή, ειδικά κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη, έρχεται το ζευγάρι και κάνουμε ξεχωριστά πρώτα aqua relax τη μαμά και στον μπαμπά, εγώ και με έναν συνάδελφο μαζί. Και μετά βάζουμε τον μπαμπά να κάνει ήπιο stretching και απαλές κινήσεις μέσα στο νερό, αγκαλιά με τη μαμά. Α, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε, φίλε, και να το δείξουμε οπωσδήποτε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα. Εγώ θα το δοκιμάσω στο προσωπικό επίπεδο 1000%. Αλλά πραγματικά αξίζει για να το κάνετε για τον εαυτό σας. Είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό, θα βοηθήσει πάρα πολύ, είτε είστε έγκυος είτε είστε τηλεοχεία. Και φυσικά για όλους εμάς που δεν είμαστε ακόμα έγκυος, οπότε θα γίνω μάνα, δοκιμάστε το γιατί σίγουρα θα ενισχύσει την ψυχολογία σας. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και η Αγγέλικα Θεοδωρίδη είναι ήδη εδώ για να μάθουμε τους έξυπνους τρόπους για μικρούς χώρους, πώς μπορείτε να διακοσμήσετε ουσιαστικά το χώρο σας για να φαίνεται ακόμη πιο μεγάλος και πιο λειτουργικός. Σε δύο λεπτάκια και πάλι μαζί. Ο πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας.
1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Παρακολουθείτε το Ζήσετε Ζωή. Η Αγγέλικα, η αγαπημένη μας διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, Αγγέλικα Θεοδωρίδη, είναι σήμερα εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και σήμερα. Κάθε Παρασκευή εδώ πέρα μαζί μας για να μάθουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και το πώς μπορούμε να κάνουμε πιο όμορφο και πιο ζεστό, πιο λειτουργικό το σπίτι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για έξυπνους τρόπους με τους οποίους μπορείτε ουσιαστικά σε μικρούς χώρους να τους κάνετε πιο λειτουργικούς, ας το πούμε έτσι, να φαίνεται λίγο πιο μεγάλοι. Γενικώς, όχι μόνο να φαίνονται πιο μεγάλοι, να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε την χώρο. Κάθε πλευρά του, ναι, του σπιτιού μας. Σωστά. Για μικρά σπίτια μιλάμε πάντα. Έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικά, να έχουν πιο πολλούς αποθηκευτικούς χώρους. Έξυπνα τρίκ στην ουσία. Μ' άρεσε πάρα πολύ το θέμα που μου πρότεινες να συζητήσουμε. Το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι θέμα και για φοιτητές που αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε διαδικασία. Σε έτσι, ναι. Σπίτια, ναι. Και ακόμα και αν έχουν βάλει λίγα έπιπλα, σίγουρα και θέλουν να κάνουν μικροδιορθώσεις στο σπίτι τους, αλλά και για εντάξει, περισσότεροι νομίζω ότι αυτοί που μας παρακολουθούν είναι και νέοι άνθρωποι που τώρα κάνουν το ξεκίνημά τους, που μπαίνουν στην διαδικασία και σίγουρα θα διαλέξουν ένα μικρό σπίτι για 1-2 άτομα περισσότερο, έτσι δεν είναι? Ναι, κοίταξε να σου πω, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τις ιδέες που εμείς θα δώσουμε σήμερα
Και σε μικρότερα δωμάτια, σε επιμέρους χώρους. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει μια μεγάλη κατοικία, αλλά να είναι μικρή η κουζίνα του, μικρό το μπάνιο του. Και μου έδωσε φοβερή πάσα, οπότε... για να πω αυτό ακριβώς που βλέπω εδώ πέρα γραμμένο και σαν να τα καμάρεσε πάρα πολύ. Ακόμη και αν το σπίτι σου έχει 1000 δωμάτια, σε ένα κοιμάσαι κάθε βράδυ. Που σημαίνει ότι ειδικά το υπνοδωμάτιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για εμένα το πιο σημαντικό από όλα, ξέρεις ποιο είναι? Μάλλον δύο πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το χρώμα στην κρεβατοκάμαρα, δηλαδή αυτό που βλέπεις με το πρωί όταν ξυπνάς, και σίγουρα το στρώμα. Να είναι καλό το στρώμα. Να είναι καλά. Ένας φίλος μου που πολύ πρόσφατα μπήκαμε στη διαδικασία και τα ψάξαμε έτσι αναλυτικά. Έχει πάρα πολλά πράγματα που πρέπει κάποιος να προσέξει. Από το πώς θα αερίζεται το στρώμα, το υπόστρωμα που βάζουμε, το ανόστρωμα. Ναι, σωστά. Που μπαίνει, είναι κάτι, ένα υλικό που μπαίνει πάνω από το στρώμα και στην ουσία αυτό μας ξεκουράζει και κρατάει όλη μας τη σπονδυλική στήλη. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Και να προσέξουμε πριν να αγοράσουμε ένα στρώμα, γιατί εντάξει, δεν είναι κάτι που αγοράζουμε και κάθε μέρα. Είναι ένα κόστος. Είναι αρκετά μεγάλο το κόστος. Εντάξει, το να το δοκιμάσεις 3 λεπτά εκεί. Εγώ, επειδή έχω πάει και σε μια πάρα πολύ γνωστή εταιρεία, γιατί έχω αυγενικό πρόβλημα και δοκίμαζα μαξιλάρια, το να δοκιμάσεις 1-2 λεπτάκια. Δεν είναι το ίδιο με το να κοιμηθείς 8 ώρες. Σαφώς. Οπότε επενδύστε λίγο χρόνο στο να βρείτε το κατάλληλο στρώμα, ψάξι. Γιατί είναι 8 ώρες την ημέρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω να κοιμάστε βασικά 8 ώρες την ημέρα, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, οπότε ας ξεκινήσουμε λίγο από το υπνοδωμάτιο. Πολύ ωραία, από το υπνοδωμάτιο. Γενικώς, αυτό που μου είπες από μόνη σου στην αρχή, τα χρώματα είναι το βασικό μας. Ναι. Λίγο πολύ αυτό που είπαμε και την προηγούμενη Παρασκευή. Πόσο μάλλον τώρα όταν έχουμε ακόμη πιο μικρούς χώρους. Πολλές φορές σε μικρές κατοικίες είναι και ενιαίοι οι χώροι. Δηλαδή η κρεβατοκάμαρα ή ο χώρος του κρεβατιού εντάσσεται μέσα στον υπόλοιπο χώρο. Οπότε πρέπει όπως και να έχει να παίξουμε με πιο ανοιχτά χρώματα ή εν πάση περιπτώσει να μην κάνουμε υπερβολές. Τι εννοώ? Ακόμη και αν θέλει κάποιος να βάλει σκούρο χρώμα, να επιλέξει να το κάνει σε ένα τοίχο, να είναι σε πιο γήινη απόχρωση ή σε τόνο του γκρι για να είναι πιο ουδέτερο, και όχι μεγάλες υπερβολές. Ειδικά στην κρεβατοκάμαρα, το πιο σημαντικό είναι το κρεβάτι μας να λειτουργεί και σαν αποθηκευτικός χώρος. Α, μάλιστα. Είναι πολύ ωραία να κάνουμε μια κατασκευή σαν ενιαίο επίπεδο, εάν μας παίρνει, αν έχουμε κάποια φυσική εσοχή μέσα στο σπίτι μας, έτσι ώστε να κουμπίσει το στρώμα επάνω και να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια ανοιγόμενα ντουλάπια σαν καταπακτές, να ανοίγει, να αποθηκεύουμε πράγματα, ακόμη ενώ εκτός κρεβατιού. Ναι, ναι, ναι. Ταυτόχρονα υπάρχουν κάτω οι τάβλες που βάζουμε για να στηρίζουν το στρώμα μας, οι οποίες είναι μεταλλικές. Οι μεταλλικές τάβλες έχουν τη δυνατότητα να σηκώνονται. Σε σχέση με τις ξύλινες. Σε σχέση με τις ξύλινες που πρέπει να τις αφαιρέσεις μία-μία. Ναι, 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 ναι. Αυτές οι μεταλλικές τάβλες λοιπόν σηκώνονται πάρα πολύ εύκολα. Σκέψου ότι το κάνουμε με το ένα δάχτυλο, γιατί έχει ένα κορδονάκι το οποίο το τραβάς και παίρνει με τις ούστες μόνο του το βάρος και σηκώνει το στρώμα. Ναι, ναι. Οπότε από κάτω λειτουργεί σαν αποθηκευτικός χώρος. Για νοικοκυρές που θέλουν να βάζουν τις κουβέρτες τους, τα παπλώματα στην αλλαγή καλοκαίρι-χειμώνας. Ή ακόμη και τα ρούχα που δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε καλοκαίρι-χειμωνιάτικα. Σωστά. Πετσέτες και διάφορα πράγματα. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Πάρα πολύ σημαντικός είναι ο φωτισμός. Γενικώς στην κατοικία είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε το φυσικό φωτισμό. Και είναι και ολόκληρη επιστήμη, το πούμε έτσι, στην αρχιτεκτονική τέλος πάντων. Σαφώς. Είναι εξειδικευμένοι. Υπάρχουν και εξειδικευμένοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μελέτες φωτισμού συγκεκριμένα για ένα χώρο. Πάρα πολύ σημαντική. Και εσύ το δουλεύεις πάρα πολύ αυτό, το συζητώ. Το έχω δει σε διάφορα έργα. Και γενικώς είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, κάποιος ο οποίος έχει μια μικρή κατοικία ενδεχομένως να μην μπορεί να πάρει κάποιον μελετητή φωτισμού. Αλλά ειδικά στο χώρο της κρεβατοκάμαρας, όσο το δυνατόν περισσότερα ανοίγματα αν έχουμε, είτε παράθυρο είτε μπαλκονόπορτα, προτιμάμε τα παράθυρα για να μένει ο χώρος από το παράθυρο από κάτω και κάτω εκμεταλλεύσιμος. Είναι τόσο το καλύτερο για να μπορεί να αερίζεται ο χώρος. Σε μικρούς χώρους, είτε μιλάμε για την κρεβατοκάμαρα είτε για τα υπόλοιπα μέρη του σπιτιού, είναι πολύ ωραία να κάνουμε κάθετες ρίγες. Α, μας έχεις φέρει για κάποιες φωτογραφίες που θα τις δούμε σε λίγο. Πες μας για τις κάθετες ρίγες όμως. Οι κάθετες ρίγες τι κάνουν? Βοηθάνε πάρα πολύ στο να μεγαλώσει ο χώρος μας. Θα το δούμε και αργότερα στις φωτογραφίες. Ωραία. Α, ήδη βλέπουμε. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι ένα σαλόνι. Εδώ είναι ένα σαλόνι. Είναι ένας αρκετά ευρύχωρος χώρος. Εμείς το φέραμε εδώ πέρα για να δείξουμε πιο πολύ το τι μας προσφέρει η ρίγα. Η ρίγα μας δίνει ύψος.
Και ανάλογα με το μήκος του τοίχου που έχουμε, επιλέγουμε το αν θα είναι πιο φαρδιά η ρίγα ή πιο, πιο λεπτή. Ας δούμε και τις υπόλοιπες φωτογραφίες, γιατί έχουμε επιλέξει και. Μπράβο. Αυτό είναι ένας... έτσι κάνει ένα πιο έντονο παιχνίδι. Πάει και σε παιδικό δωμάτιο, σε παιδικό χώρο, σε εφηβικό, σε φοιτητικό σπίτι. Ναι, και σε κολόνα μου άρεσε. Και σε κολόνα ναι. Θα ήταν έτσι. Πολύ ωραίο. Αυτό τι κάνει, τραβάει στην ουσία το μάτι μας, πέφτει εκεί. Ναι. Έτσι λοιπόν εξαλείφεται το πόσο μικρός είναι ο χώρος. Σωστά. Γιατί κάτι όταν κάνει αντίθεση, όταν έχουμε μία διχρωμία, τραβάει το μάτι μας, άρα πέφτει εκεί. Και αυτή που βλέπουμε τώρα φωτογραφία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί είναι... έχει κάνει μια γωνιά. Ακριβώς. Και βλέπεις εδώ πέρα πώς έχει συνδυαστεί. Έχει βάλει μία έντονη ρίγα πίσω, που είναι κόκκινο με λευκό, που θεωρείται μια αιχμηρή αντίθεση θεωρητικά. Αλλά το σπάει με ένα δάπεδο πιο σκούρο, το οποίο έρχεται στη συνέχεια με τα έπιπλα που έχουν μπει. Δηλαδή τα έπιπλα είναι και αυτά πιο σκούρα. Άρα έρχονται σαν τη συνέχεια του δαπέδου μας. Και νομίζω ότι και επίσης δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ ψηλό κάτι. Πάρα πολύ ογκώδες εκεί. Να βάλουμε κάτι ογκώδες εκεί, γιατί θα χαθεί όλο αυτό που έχουμε φτιάξει. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Ας πάμε λίγο στο χώρο του σαλονιού και του καθιστικού, που είναι ένας χώρος που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Τα ογκώδη αντικείμενα σε μικρούς χώρους, σε μικρά σπίτια, πρέπει να αποφεύγονται. Μπορεί κάποιου να του αρέσει πάρα πολύ το μπαρόκ στυλ, το νεοκλασικό. Ναι. Σε μικρούς χώρους είναι προτιμότερο να βάζουμε αντικείμενα με πιο minimal, με πιο αφαιρετικές γραμμές. Mm-hmm. Να μην έχουν μεγάλο όγκο και να είναι πιο τετραγωνισμένα. Έτσι, όταν δεν έχει πάρα πολλές καμπύλες ένα έπιπλο, δεν είναι φορτωμένο με σχήματα, αυτό και μόνο ηρεμεί το μάτι. Άρα. Εκμεταλλευόμαστε λιγάκι αισθητικά το μικρό... κάνει να δείχνει λίγο πιο μεγάλο. Γιατί είμαστε αναγκασμένοι σε ένα μικρό χώρο να έχουμε πολλά πράγματα, αναγκαστικά δηλαδή. Και θα έχει και τραπεζά, έχει κρεάκι, θα έχει ένα καναπέ. Οπότε είναι πάνω κάτω. Τι να έχει μικρό, τι να έχει μεγάλο σπίτι. Τα ίδια πράγματα είναι. Τα ίδια πράγματα είναι στην ουσία. Οπότε αναγκαστικά θα έχει τα στάνταρ, αλλά να επιλέξει πιο τετραγωνισμένα, πιο απλές γραμμές, να μην είναι πολύ ογκώδη, οπότε να δημιουργεί ακόμα πιο πολύ ένταση στο μάτι. Ναι, να δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι πιο μεγάλο ο χώρο. Θέλεις να μιλήσουμε τώρα που είπες καναπέ για τους καναπέδες και για τα έπιπλα. Ο καναπές σε τέτοιες περιπτώσεις μικρών τετραγωνικών, όταν έχουμε 40, 30, 50 τετραγωνικά max, είναι καλό να είναι καναπές κρεβάτι, έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενεί κάποιο άλλο άτομο. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, ναι. Ή, ακόμη καλύτερα, να κάνουμε μια κατασκευή σε έναν μαραγκό, για να βοηθάμε και τα συνεργεία που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Ο οποίος θα μπορούσε να μας κάνει μία βάση όσο θέλουμε εμείς από ένα απλό ξύλο, όπως είναι το MDF, που είναι πεπιεσμένο ξύλο, είναι ο πορτός, τα ερεινίσματα του ξύλου στην ουσία, το οποίο μπορεί να βαφτεί, αν δεν θέλει κάποιος να ανεβάσει το κόστος, να μην γίνει δηλαδή λούστρο, να μην μπει καπλαμάς από πάνω, να το αφήσει απλό MDF που είναι οικονομικό, να βαφτεί στο ίδιο χρώμα με τον τοίχο έτσι ώστε να χάνεται, δημιουργεί μία βάση, ένα ορθογώνιο, ένα τετράγωνο, σαν σκαμπό, σε όποιο μήκος έχει. Εκάστοτε πελάτης ή τέλος πάντων άνθρωπος που θέλει να εκμεταλλευτεί έναν τοίχο και από εκεί και πέρα αυτός να είναι ανοιγόμενος, να μπορεί δηλαδή να λειτουργεί και το κάτω μέρος για αποθηκευτικό χώρο. Τώρα κατάλαβα τι λέει, δηλαδή να φτιάξουμε ένα κουτί το οποίο πάνω θα βάλουμε τις μαξιλάρες μας και όλα αυτά. Αφού να αγοράσουμε ένα καναπέ και αυτό το πράγμα να ανοίγει με μεντισέ κάτι τέτοιο λογικά ώστε να βάζουμε πράγματα, πράγματα μέσα. Μπορεί να είναι διακοσμητικά αντικείμενα. Για να μην βάλουμε και, πώς το λένε αυτές, τα ντουλάπια, να εξοικονομήσουμε ακόμη στο χώρο. Μπορεί να είναι διάφορες τραπεζομάντιλα, όλα αυτά που ίσως να μην χωράνε. Ακόμη και τα χριστουγεννιάτικα, πολλές φορές. Πολύ όταν σημαντικό. Δεν έχουμε πατάρια τα σπίτια, δεν έχουμε που να αποθηκεύσουμε το δέντρο ή τη. Και πάρα πολύ δεν γκρεμίζουν τα πατάρια για να κάνουν πιο ψηλοτάβανο τον μπάνιο. Για να κάνουν πιο ψηλοτάβανο τον μπάνιο τους. Στη συνέχεια, τραπεζάκια. Είναι ωραία να έχουμε χαμηλά τραπεζάκια σε μικρούς χώρους ή τραπεζάκια πολυμορφικά, δηλαδή τα οποία είναι μικρά στο μάτι, δεν πιάνουν πολύ όγκο, αλλά αυτά μπορούν να ανοίγουν και να ξεδιπλώνονται. Σωστά. Ή να σηκώνονται, να έχουν και αυτό αποθηκευτικό χώρο από κάτω. Εναλλακτικά θα μπορούσε κάποιος να πάρει και τα μεγάλα τα κουτιά, τα χάρτινα που είναι έτσι αρκετά σκληρό το πελτήλιγμά τους και πάνω σε αυτό. Να λειτουργούν σαν αποθηκευτικά κουτιά, αλλά ταυτόχρονα αυτό να είναι και το τραπεζάκι για το σαλόνι. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σε ένα φοιτητικό σπίτι. Ναι, πάρα κάλιστα. Πολύ ωραία. Και βιβλιοθήκες επίσης ογκώδεις δεν μπορούμε να έχουμε. Προτιμάμε τις κρεμαστές βιβλιοθήκες, αυτές δηλαδή που αφήνουν χώρο από κάτω, να μπουν ενδεχομένως κάποια σκαμπό ή ένα έξτρα κάθισμα. Σωστά. Για να μην τα έχουμε όλα μέσα στη μέση. Πάρα πολύ ωραία.
Για τους διαδρόμους, έτσι σε ένα μικρό σπίτι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια. Να τους εκμεταλλευόμαστε. Πώς μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε? Αρχικά είναι τα πράγματα που είπαμε και για την κρεβατοκάμαρα. Mm-hmm. Δηλαδή ο φωτισμός και το χρώμα. Να είναι ανοιχτό χρώμα, τα χρώματα, για να μην μας πνίγει πάρα πολύ το μάτι. Στη συνέχεια μπορούμε να βάλουμε κάποια γραμμικά ράφια για να ακουμπήσουμε εκεί πέρα μικρά διακοσμητικά ή τα βιβλία μας. Και αυτό που εγώ συνιστώ ανεπιφύλακτα είναι οι καθρέφτες. Μεγάλοι καθρέφτες σου δίνουν την αίσθηση ότι ο χώρος μεγαλώνει. Κάθετη ή οριζόντι? Ανάλογα με το χώρο. Συνιστώ τους κάθετους καθρέφτες, αλλά μπορεί σε κάποιον άλλο χώρο να ταιριάζει πιο πολύ ο οριζόντιος. Και σίγουρα θέλω να προσθέσω και αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο σε ένα διάδρομο να έχουμε μια ψηφιακή εκτύπωση. Πάρα πολύ. Αν είναι και προοπτικό, θα είναι ακόμα καλύτερο, θα φαίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Ειδικά εάν κάποιος το κάνει ως εξής, δηλαδή να βάλει μια μεγάλη ψηφιακή εκτύπωση σε έναν τοίχο και ταυτόχρονα στον απέναντι, σε μια γωνία, να βάλει ένα κομμάτι από κάθε το καθρέφτη όπου θα αντανακλάει η ψηφιακή εκτύπωση, θα σου δίνει ακόμα μεγαλύτερη ψευδαίσθηση για αυτό το προοπτικό που θα θέλει κάποιος να δώσει. Πολύ ωραία. Μου έδωσες και ιδέα για το δικό μου σπίτι, γιατί εγώ ζω σε μικρό σπίτι, αλλά θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές για να. Η διακόσμηση είναι πολύ σημαντική. Η διακόσμηση αυτό που λέμε το σπίτι μου, σπιτάκι μου, είναι πολύ σημαντικό. Για την κουζίνα. Για την κουζίνα. Αν το καλύτερο είναι να έχει κάποιος αρκετά ντουλάπια. Εάν δεν έχει πολλά ντουλάπια, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να πάρει όσο το δυνατόν πιο πολλά κουτιά αποθήκευσης, σαν αυτά που είπαμε για το σαλόνι. Mm-hmm. Επίσης, είναι πάρα πολύ ωραίοι οι μεγάλοι πάγκοι, οι νησίδες που είναι γραμμικοί πάγκοι. Ναι. Αυτοί μπορούν να είναι σε ένα πιο ψηλό ύψος, έτσι ώστε να λειτουργεί και σαν τραπεζαρία. Γιατί είναι περιττό το να έχει κάποιος σε μικρό σπίτι και τραπέζι τραπεζαρίας και τραπέζι κουζίνας. Δεν θα χωράει. Οπότε, να έχει ένα μεγάλο τραπέζι που θα έχει δύο χρήσεις, θα είναι και για την κουζίνα και για το σαλόνι. Και εκεί πέρα βολεύει πάρα πολύ σε αυτούς τους πάγκους, τις νησίδες που λέμε, οι καινούργοι που αποθηκεύεται από κάτω και το τραπέζι. Τι εννοώ? Μπαίνει με ένα σύστημα, με κάποιες ράγες από κάτω, κρύβεται και όταν έχουμε περισσότερα άτομα, αυτό έρχεται από πάνω και στην ίδια ευθεία ουσιαστικά με τον πάγκο, οπότε έχουμε μια μεγάλη τραπεζαρία πια. Πάρα πολύ ωραία. Για το μπάνιο, αν έχουμε μικρό μπάνιο, η δυσκολία που έχω και εγώ, γιατί συνήθως σε μικρά σπίτια, είναι το πού θα βάλεις όλα αυτά τα αντικείμενα που θέλουμε μέσα στο μπάνιο. Και ειδικά οι γυναίκες έχουμε πάρα πολλά. Τσάντζελα μάντζα, λίγο το μακιγιάζ μας, λίγο τα αφρόλουτρά μας. Έχουμε πληθώρα, δεν είναι όπως ένα αντρικό μπάνιο. Έχουμε πολλά πράγματα. Και τα μικρά μπάνια έχουν και μικρά επιπλάκια. Επιπλάκια που δεν μας βοηθάνε ιδιαίτερα. Ας πούμε δύο πράγματα για το μπάνιο. Εάν κάποιος έχει ήδη το σπίτι, απλά του κάνει ανακαίνιση. Εάν υπάρχει μεγάλη μπανιέρα, καλό είναι να μην βάλει μεγάλη μπανιέρα. Ναι. Να βάλει μια χτιστή ντουζιέρα με μικρότερα τετραγωνικά, να καλύψει δηλαδή, έτσι ώστε να το ελευθερώσει τους τοίχους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να βάλει κάποια ράφια περισσότερα, γραμμικά. Καλύτερα είναι να παίζουμε με γραμμικά ράφια, με αυστηρές γραμμές σε μικρούς χώρους. Ή ένα ντουλάπι. Ενδεχομένως στενό, γιατί τα καλλιντικά μας είτε είναι μανό, είτε είναι κρεγιόν, είναι μικρά. Οπότε ένα ντουλάπι στενού βάθους, δηλαδή 15 εκατοστά max. Και κάθετο αρκετά μεγάλο, να καλύψει ένα μεγάλο ύψος, ένα 60, ένα 70, είναι μια χαρά, καλύπτει πολλά πράγματα, παίρνει ακόμα και τα ρολά υγείας μέσα. Ωραία. Ή από την άλλη πλευρά, εάν κάποιος δεν έχει αυτή την πολυτέλεια του να το φτιάξει εξ αρχής στο μπάνιο, είναι καλύτερο να βάλει τις πετσετοκρεμάστρες πίσω από την πόρτα, οπότε πάλι να ελευθερώσει τοίχους. Ένα σημείο, Και εκεί μπορεί να πάρει από μεγάλα καταστήματα που υπάρχουν αυτές οι θήκες, οι φασμάτινες. Να τις κρεμάσει εκεί πέρα και εκεί να βάζει μικροπράγματα. Και τώρα σκέφτηκα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι δεν έχουν αρκετά σιρτάρια στην ντουλάπα. Κάτι παρόμοιο με αυτό που είπες τώρα για τον μπάνιο έχει βγει και για μέσα στις ντουλάπες. Ουσιαστικά και είναι και πάρα πολύ οικονομικό από ό,τι έχω δει, ούτε 10 ευρώ δεν κοστίζει. Και δημιουργεί ραφάκια στο χώρο ουσιαστικά που είναι το σιδερένιο που βάζουμε τις κρεμάστρες. Και έχει ένα θυλάκι το οποίο το περνάτε και δημιουργεί πάρα πολύ αξιόλογο χώρο για να βάλετε και μπλουζάκια και παντελόνια και τα πάντα. Ζώνες, τσαντάκια, χιλιάδες τσαντάκια που δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. Για ντουλάπα είναι πολύ καλό ο καθρέφτης στην κρεβατοκάμαρα να μπαίνει μέσα στην ντουλάπα. Έτσι ώστε να κερδίζουμε χώρο.
σε μικρά τετραγωνικά προτιμάμε τις εντυχιζόμενες ντουλάπες, αυτές δηλαδή που μπαίνουν σε κάποιες φυσικές εσοχές. Ακριβώς. Όπως και να έχει, καλύτερο είναι να πάμε σε σειρώμενα πορτάκια και όχι σε ανοιγόμενα. Βέβαια, ο καθρέφτης εσωτερικά μπαίνει μόνο σε ανοιγόμενο πορτάκι. Ναι. Υπό άλλες συνθήκες, αν μιλάμε για σειρώμενο, μπορούμε να το βάλουμε και στο εξωτερικό φύλλο. Ναι, εμένα στο σπίτι που έχω νοικιάσει είναι στο εξωτερικό φύλλο. Μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και είναι, και το είναι πολύ ωραίο δωμάτιο. Έτσι. Και όταν υπάρχει στην ντουλάπα σιρταρωτό άνοιγμα, βασικά δεν έχετε αυτό το, τους 20-30 πόντους πόσο είναι, το άνοιγμα του φύλλου. Παραπάνω είναι. Και παραπάνω. 40, ναι. Δηλαδή. Και πρέπει να στέκεσαι κιόλα. Ναι, ναι. Οπότε. Εξυπηρετεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο ξεχάσει σήμερα για τις κουρτίνες και τα υφάσματα. Κουρτίνες και υφάσματα, βέβαια. Γενικώς σε μικρούς χώρους, όχι φορτωμένες λύσεις. Δηλαδή, θα πούμε την επόμενη εβδομάδα για τα υφάσματα. Ωραία. Και για τις κουρτίνες. Όχι φορτωμένες ραφές. Υπάρχουν ραφές που κάνουν πάρα πολλά πλισέ, ναι, και είναι αρκετά φορτωμένα. Κάτι κοφρέ, έτσι. Κάτι κοφρέ. Όχι τέτοια. Και καλύτερα πιο minimal υφάσματα. Πιο αφαιρετικά, δηλαδή η γάζα είναι πάρα πολύ ωραία, το βαμβακερό, το ύφασμα που πέφτουν πιο χυτά. Να σε ρωτήσω κάτι. Τα πάνελ. Ναι. Παίζουμε, ας πούμε, μετά. Τα πάνελ είναι καινούρια μορφή που μπαίνει σε σιδηρόδρομο. Ναι. Είναι αυστηρά κάθετο φύλλο, ναι, το οποίο έρχεται πάλι, μπαίνει το ένα μπρος πίσω, ναι, ναι, και έτσι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλη την μπαλκονόπορτα. Γιατί μαζεύεται στη μία πλευρά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μας αφήνει καθαρό το πέρασμα. Ή ρολοκουρτίνα, αν θέλουμε, ακόμη πιο οικονομικό. Η ρολοκουρτίνα είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε δει ήδη, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είτε είναι με κάθετες, είτε είναι με οριζόντιες ρίγες. Το προτιμώ από κουρτίνα την κανονική. Σαφώς. Είναι σαν να έχετε ρολό, ουσιαστικά, το οποίο έχει μία διάφανη ρίγα με μία χρωματιστή οτιδήποτε, πιο σκούρα, πιο πυκνή ύφανση μερικές φορές, και όπως αλλάζεται ουσιαστικά τη διάσταση, πώς το πω, όχι τη διάσταση, τη διάταξή του, μία λωρίδα μπαίνει ανάμεσα στην άλλη και δημιουργεί είτε σκιά είτε φωτεινότητα. Είτε φωτεινότητα. Αυτό είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και είναι και οικονομικό. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να το βρει από πάρα πολύ οικονομικά μέχρι πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχουν και πολύ οικονομικές λύσεις. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν πια και πάρα πολλά υφάσματα. Υπάρχουν κάποια που κάνουν σαν ξύλο, υπάρχουν άλλα που κάνουν σαν καλάμι. Ό,τι θέλει ο καθένας. Όχι βαριά υφάσματα πάντως. Όχι βελουτέ, όχι καστόρινα, ναι, εντάξει, υφάσματα. Και πλέον είναι και εκτός μόδας, πες το. Ναι, δηλαδή, είναι εκτός μόδας. Παιδιά, γιατί είμαστε το 2013. Πρέπει να βρούμε έτσι πιο ωραία, πιο φωτεινά, πιο μοντέρνα που να πράγματα. Τώρα εγώ ψυχολογία, επειδή ήμουν πριν και παρακολουθούσα το θέμα. Είδες τι ωραίο θέμα που είχαμε. Ήταν εκπληκτικό. Ναι. Όχι ότι είμαστε μάνες, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν και εφόσον, πού μπορούμε να τα βρούμε. Λοιπόν, είναι aquabirth.gr, το site της Ιωάννας, και εκεί συνεργάζεται με πάρα πολλά κολυμβητήρια, οπότε μπορείς να, σε οποιοδήποτε σημείο και αν είσαι, σίγουρα θα βρείτε ένα πολύ κοντινό σου κολυμβητήριο για να κάνεις. Εγώ θα το δοκιμάσω τις επόμενες μέρες και θα σου πω και από προσωπική εμπειρία. Έχω κάνει aqua aerobic με την Ιωάννα. Καλά, είναι καταπληκτική, δεν το συζητώ. Αλλά το aqua relax ακόμα καλύτερα. Δηλαδή αυτή η χαλάρωση. Την άλλη Παρασκευή. Τι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Πώς ήτανε. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν και σήμερα μαζί μας. Την επόμενη Παρασκευή θα μιλήσουμε ακόμα περισσότερο έτσι, για έξυπνες λύσεις για μικρούς χώρους. Γιατί σήμερα έχουμε και την αγαπημένη αστρολόγο Ολυμπία Χριστοδούλη, η οποία σε δύο λεπτάκια θα είναι στον αέρα της εκπομπής μας για να μας πει τα πάντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί. Να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Την επόμενη Παρασκευή και πάλι μαζί. Ολυμπία μου, μας ακούς? Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Βέβαια, λίγο το μαλλί δεν μας κάθισε σήμερα, αλλά τι να κάνουμε. Με την έκλειψη γίνονται διάφορα. Έχουμε και την έκλειψη. Βέβαια την έχουμε. Θέλω να μου πεις, αγαπημένη, τα σημερώματα. Αγαπημένη μου Ολυμπία, πώς θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο? Θα πούμε γενικότερα, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα κύκλο πραγμάτων όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα, έτσι, γιατί έχουμε την Πανσέλινο, η οποία συνοδεύεται βεβαίως και με την έκλειψη. Σήμερα, 2:37 συγκεκριμένα τα ξημερώματα, στην 25η μοίρα του Κρύου. Και βέβαια η ισχύ της θα είναι τουλάχιστον μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, όπου θα έχουμε τη νέα σελήνη στο Σκορπιό. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα. Το λες λίγο περίεργο αυτό, το νέα σελήνη στο Σκορπιό. Γιατί? Ναι, γιατί είναι πάλι έκλειψη και εκεί, ηλιακή, όπου έχει έναν αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας και εδώ. Κατάλαβα. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα για αυτήν την έκλειψη, η οποία είναι σεληνιακή. Γίνεται λοιπόν, όπως σας είπα, στον άξονα Κρύου Ζυγού και αφορά καθαρά τον τομέα των σχέσεων. Θα υπάρξουν κλεισίματα κύκλων εδώ, έτσι. Δηλαδή, θα υπάρξουν σχέσεις οι οποίες θα κλείσουν οριστικά τον κύκλο τους.
και συνεργασίες, γιατί δεν αφορά μόνο τα προσωπικά μας, έτσι, αφορά και τις συνεργασίες μας. Ναι. Και γενικά θα υπάρξει μια αρκετά φορτισμένη ατμόσφαιρα σε επίπεδο συναισθημάτων. Παράλληλα όμως, να πούμε ότι θα δώσει και τη θέση του και σε ένα νέο κύκλο που ανοίγει. Έχουμε μια πολύ δυναμική σελήνη στον Κριό. Και θα γίνουν και νέα ξεκινήματα, τα οποία πολύ πιθανά να γίνουν και βιαστικά και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αποφάσεις που παίρνουμε τώρα και να τις σκεφτόμαστε πάρα πολύ καλά και να μην προβαίνουμε σε βιαστικές κινήσεις. Γιατί μπορεί να κάνουμε και λάθη. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Βέβαια. Ο ελληνικός λαός έχει μια παροιμία για τα πάντα. Έτσι ακριβώς. Θες να ξεκινήσουμε να λέμε τα ζώδια? Αμέ, να ξεκινήσουμε. Ωραία. Να δούμε πώς θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Τέλεια. Ας ξεκινήσουμε με τον Κριό. Βέβαια. Όπου γίνεται στον άξονα των Κριών και θα έχουν έντονα γεγονότα και εξελίξεις. Πολύ πιθανά να θελήσουν να κλείσουν και ένα σημαντικό κύκλο στον τομέα των προσωπικών τους σχέσεων, όπου νιώθουν ότι δεν έχει κάτι άλλο πια να τους προσφέρει. Ναι. Ιδιαίτερα αν έχουν και μία μόνιμη σχέση. Θα μπουν έτσι στη διαδικασία, μια και θα είναι και αρκετά φορτισμένοι συναισθηματικά, η οποία όμως μπορεί να τους οδηγήσει σε υπερβολές. Δηλαδή να θέλουν να κάνουν κάτι και να θέλουν να το κάνουν τώρα. Ναι. Και να το κάνουν γρήγορα. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξουν, γιατί αυτό που λέγαμε πριν, ότι μπορεί να κάνουν και λάθη. Ιδιαίτερα οι Κρύοι που έχουν γεννηθεί 15, 16 και 17 Απριλίου. Μάλιστα. Για τους Κρύους τώρα που έχουν γεννηθεί 22 και 23 Μαρτίου, χρειάζεται πολύ προσοχή, γιατί μπορεί εύκολα να εξαπατηθούν ή ακόμα να πέσουν και θύματα προσώπων ή καταστάσεων, τα οποία να μην είναι και αυτά που φαίνονται, έτσι, δηλαδή άλλα να τους δείχνουν μπροστά και άλλο πίσω, από πίσω τους, και να τους φέρει σε δύσκολη θέση όλο αυτό. Μάλιστα. Και προσοχή και στην ερωτική ζωή και στα νέα πρόσωπα που εμφανίζονται τώρα στη ζωή τους. Ωραία. Και να περάσουμε στους Ταύρους, όπου εδώ θα έχουν, οι Ταύροι θα έχουν μια έντονη εσωτερική αναστάτωση και τη διάθεση να κάνουν αλλαγές, να μπουν σε νέους χώρους, να βρουν νέα ενδιαφέροντα. Και βεβαίως θα υπάρξει και μια τάση να αλλάξουν και κάποια μορφή, κάποιες μορφές από τις σχέσεις τους. Επίσης, μπορεί να έχουν και αρκετά παρασκήνια οι Ταύροι, τα οποία να δρομολογούν κάποια πράγματα πίσω από την πλάτη τους, και αυτό καλό είναι να το έχουν υπόψη τους, γιατί λίγο παρακάτω θα βγουν στην επιφάνεια όλα αυτά και θα τα βρουν μπροστά τους. Και αυτό πολύ πιθανό να συμβαίνει στον εργασιακό τους χώρο, που τώρα θα έχει μια μορφή έντασης, και να βγουν και κάποιες διαφωνίες στην επιφάνεια, έτσι, με πρόσωπα, με καταστάσεις. Ναι. Το εργασιακό τους κλίμα δεν είναι το καλύτερο σε αυτόν τον κύκλο για τους Ταύρους, ιδιαίτερα για τους φίλους Ταύρους που έχουν γεννηθεί 15, 16 και 17 Μαΐου. Τώρα, για τους Ταύρους που έχουν γεννηθεί 21, και 22 και 23 Απριλίου, η ερωτική τους ζωή παρουσιάζει πολύ έντονες εξελίξεις, οι οποίες μπορεί να φαίνονται καλές από τη μία, αλλά καλό είναι να τους δώσουν ιδιαίτερη προσοχή. Ναι. Να περάσουμε στους διδύμους. Ναι, ναι. Όπου εδώ, εκείνο που ανακατεύεται πολύ την περίοδο αυτή, είναι ο κύκλος των φιλικών του σχέσεων. Ναι. Που υπάρχει το ενδεχόμενο να περάσουν από μια φάση ξεκαθαρίσματος. Πολύ πιθανά να βρεθούν μπροστά και σε κάποιες διαφωνίες του παρελθόντος. Ναι. Ή κάποια θέματα του παρελθόντος που τώρα βγαίνουν μπροστά τους με πιο έντονη μορφή. Και μπορεί να έχουν και κάποιες ρήξεις ίσως. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, μπορεί και εκείνοι να το βλέπουν περισσότερα καχύποπτα τα πράγματα και να παίρνουν μια θέση όχι τόσο καλή απέναντι στα φιλικά τους πρόσωπα. Εκείνο που δρομολογείται έντονα είναι η εξελίξη στην ερωτική τους ζωή και υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθούν μπροστά σε μια νέα ερωτική ιστορία, ιδιαίτερα οι δίδυμοι που έχουν γεννηθεί 17 και 18 και 19 Ιουνίου. Μάλιστα. Επίσης, οι δίδυμοι αυτών των ημερομηνιών θα έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν σχέδια και ιδέες τους και μάλιστα να βρουν και τους κατάλληλους αποδέκτες. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Ακριβώς. Όπου για τους καρκίνους μας είναι ένα δύσκολο φεγγάρι αυτό, το οποίο εστιάζει περισσότερο στα επαγγελματικά τους. Περνάνε μια ένταση και τα καρκινάκια και πιέζονται αρκετά και μπορεί να λειτουργήσουν έτσι και παρορμητικά και να βγάλουν και μια δόση υπερβολής στη συμπεριφορά τους. Θέλει λίγο προσοχή, ιδιαίτερα με τα πρόσωπα του επαγγελματικού χώρου, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις και ρήξεις. Επίσης να διαπιστώσουν ότι κάποια συνεργασία τους ή ένα συνεργάτης τους δεν είναι και τόσο εντάξει όσο φαντάζονταν, ιδιαίτερα οι καρκίνοι που έχουν γεννηθεί 17, 18 και 19 Ιουλίου. Για τους καρκίνους
αυτών των ημερομηνιών υπάρχει ένταση και στην προσωπική ζωή και σε ό,τι αφορά το οικογενειακό περιβάλλον, το σύντροφο. Πολύ πιθανά να καταλάβουν ότι υπάρχει ένα κενό στη σχέση μαζί του, το οποίο καλό είναι να το δουν και να κάνουν διορθωτικές κινήσεις. Σωστά. Και πάμε στα λιοντάρια. Α, λιοντάρια. Καλό οροσκόπος μου, για πες. Ωραία. Εκείνο που βγαίνει πολύ έντονα στα λιοντάρια είναι μια τάση αφενός να ξεφύγουν από ό,τι μέχρι τώρα τους πιέζει. Αφετέρου να αλλάξουν πολλά πράγματα. Θα λειτουργήσουν λίγο υπερβολικά. Αλλά θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι, στο γεγονός ότι θα πρέπει να κρατήσουν τις ισορροπίες. Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν ένα νέο κύκλο γνώσης, ο οποίος να έχει να κάνει περισσότερο με τα εσωτερικά τους ζητήματα και να ασχοληθούν και περισσότερο με τον εαυτό τους. Γενικά θα έχουν και μια έντονη κοινωνική δραστηριότητα, όπου θα έχουν και νέα πρόσωπα στη ζωή τους και πολύ πιθανά, ιδιαίτερα για τα λιοντάρια που έχουν γεννηθεί 17, 18 και 19 Αυγούστου, ένα νέο πρόσωπο που μπαίνει στη ζωή τους να παίξει σημαντικό ρόλο τώρα σε ό,τι αφορά τα ερωτικά τους. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουν οι λέοντες είναι τα δεδομένα της οικονομικής τους ζωής, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να μπουν στον πειρασμό να ξοδέψουν περισσότερα από ό,τι έχουν υπολογίσει. Αυτό είναι μια καθημερινότητα για τα λιοντάρια, έχω να σου πω. Ναι, αλλά εδώ είναι... πολυτέλεια. Εστιάζουμε πιο συγκεκριμένα, γιατί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, θα λέγαμε, και μπορεί να βρεθούν έτσι σε μια δύσκολη ακόμα μεγαλύτερα έξοδα. Με τα οικονομικά τους, ακριβώς, και να προσέξουν σε αυτό. Και πάμε στους Παρθένους, όπου φέρνει έντονες εσωτερικές αναταράξεις, δηλαδή θα νιώσουν μια έντονη εσωτερική αναστάτωση και περισσότερο σε ό,τι αφορά και τα ερωτικά τους, που τώρα θα νιώσουν έτσι μια μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση, την οποία δεν θα τους είναι και εύκολο να τη διαχειριστούν. Μπορεί να γίνουν και πολύ απαιτητικοί από τον ερωτικό τους σύντροφο. Και ιδιαίτερα για τους Παρθένους που έχουν γεννηθεί 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου, όπου αυτές οι ημερομηνίες μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι και με διλήμματα τα οποία αφορούν την οικονομική τους ζωή. Τα χρήματα που αφορούν τρίτους συγκεκριμένα, εφορίες, τράπεζες κτλ. Τα οποία ενδεχομένως να λειτουργήσουν πιεστικά και μέσα από παλιότερες κινήσεις τους, οι οποίες τώρα έρχονται στο προσκήνιο και τους ζορίζουν. Ή ακόμα να προβληματιστούν και με τα οικονομικά του συντρόφου τους ή των συνεργατών τους. Ιδιαίτερα οι Παρθένοι που έχουν γεννηθεί 24, 25 και 26 Αυγούστου. Αυτές οι ημερομηνίες να είναι προσεκτικοί και στις σχέσεις τους και στις συνεργασίες τους, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να βγουν εκτεθειμένοι ή να εκθέσουν. Και επίσης να προσέχουν και τις παρασκηνιακές καταστάσεις. Μάλιστα. Και να περάσουμε στους ζυγούς. Ζυγό, ναι, ναι. Όπου στον άξονα γίνεται η έκλειψη αυτή. Δύσκολα τα πράγματα για τους ζυγούς, μια και τώρα βγαίνουν στο προσκήνιο ζητήματα των σχέσεων και των συνεργασιών τους. Βρίσκονται, θα λέγαμε, σε μια περίοδο κρίσης, όπου θα πρέπει να πάρουν θέση απέναντι σε ό,τι δεν αντέχουν ή ό,τι τους πιέζει. Βεβαίως, καλό είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και στο τι λένε και στο πώς αντιδρούν. Ενδεχομένως να βρεθούν μπροστά σε προκλητικές συμπεριφορές, οι οποίες θα τους κάνουν να αντιδράσουν και έντονα. Περισσότερο οι ζυγοί που έχουν γεννηθεί 18, και 19 και 20 Οκτωβρίου. Και είναι μια εποχή που μπορεί να κλείσουν και κάποιους κύκλους, ό,τι αφορά τόσο τον σύντροφό τους, όσο και τις συνεργασίες τους, τα επαγγελματικά τους. Γι' αυτό, αν δεν είναι σίγουροι, καλό είναι να μην κάνουν βιαστικές κινήσεις. Μάλιστα. Επίσης, να πούμε, οι ζυγοί που έχουν γεννηθεί 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, να είναι προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν τώρα στη ζωή τους, γιατί ενδεχομένως τα πράγματα να μην είναι έτσι όπως φαίνονται. Άλλα να τους λένε και άλλα να γίνονται. Μάλιστα. Και πάμε στους Σκορπιούς. Ναι, είναι τους Σκορπιούς. Όπου η Πανσέλινος αυτή τους επηρεάζει περισσότερο σε ό,τι αφορά τα εργασιακά τους. Μάλιστα. Και θα χρειαστεί να λειτουργήσουν αρκετά ευέλικτα την περίοδο αυτή. Ενδεχομένως να προκύψουν ζητήματα με πρόσωπα ή καταστάσεις, τα οποία να μην είναι ιδιαίτερα εύκολα στη διαχείρισή τους. Και επίσης παίζει και εδώ ένα παρασκήνιο που δεν θα λέγαμε ότι λειτουργεί υπέρ τους και μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένοι. Οπότε καλό είναι να φροντίζουν να μην ανακατεύονται σε συζητήσεις, σε ίντριγκες ακόμα που μπορεί να δημιουργούνται την περίοδο αυτή, ιδιαίτερα οι Σκορπιοί που έχουν γεννηθεί 18, 19 και 20 Νοεμβρίου. Για τους Σκορπιούς τώρα που έχουν γεννηθεί 25, 26 και 27 Οκτωβρίου, χρειάζεται πολύ προσοχή σε ό,τι αφορά την ερωτική τους ζωή. Γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο μια κατάσταση, ένα πρόσωπο που ήδη υπάρχει στη ζωή τους
και τους υπόσχεται κάποια πράγματα, είτε και νέο πρόσωπο που μπαίνει στη ζωή τους και τους λέει κάποια πράγματα, να μην είναι συνεπείς παρακάτω σε ό,τι υπόσχεται και να απογοητευτούν. Μάλιστα. Και να περάσουμε και στο επόμενο. Στον Τοξότη. Όπου κατά βάση επηρεάζει τον τομέα της ερωτικής ζωής, αλλά καλό είναι να είναι ιδιαίτερα συγκρατημένοι οι φίλοι τοξότες στους χειρισμούς τους, γιατί το πιο πιθανό είναι να νιώσουν ότι παρασύρονται από ένα κύμα εξελίξεων το οποίο και δεν θα τους είναι εύκολο να ελέγξουν. Πολύ πιθανά να κάνουν κάτι καινούριο στην ερωτική τους ζωή, το οποίο θα τους ανανεώσει, αλλά δεν θα τους είναι και εύκολο να το διαχειριστούν. Ιδιαίτερα για τους τοξότες που έχουν γεννηθεί 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου, είναι πολύ καλή περίοδος να προωθήσουν επίσης τα σχέδιά τους, να βρουν κατάλληλους ανθρώπους, οι οποίοι θα ανταποκριθούν σε αυτά που τους λένε. Και να έχουν ίσως και κάποιες ευκαιρίες σε σχέση με ένα έργο τους, με ένα σχέδιό τους, το οποίο το δουλεύουν καιρό στο μυαλό τους και τώρα θα μπορέσουν να το μεθοδεύσουν καλύτερα. Μάλιστα. Τώρα, για τους τοξότες που έχουν γεννηθεί 24, 25 και 26 Νοεμβρίου, ναι, οι μέρες είναι σως. Ναι, για παράδειγμα. Έχω τον μπαμπά μου, 24 Νοεμβρίου. Ορίστε. Έχω τον μπαμπάκα μου, 24 Νοεμβρίου. Ναι, να φροντίσουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά τους ζητήματα και σε σχέση και με τα πρόσωπα του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος, να αποφύγουν να εμπιστεύονται ό,τι τους λένε και να δεσμεύονται χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς αναλαμβάνουν. Μάλιστα. Σαν δέσμευση. Και να έρθουμε και σε εσάς τους εγώ καιρούς. Για πες για μας. Όπου και για εσάς έχει ένα βαθμό δυσκολίες, Κονσέλινο. Όχι που δεν θα είχε. Όχι που δεν θα είχε, ναι. Περισσότερο σε ό,τι αφορά τα οικογενειακά σας. Μάλιστα. Που τώρα με κάποιο τρόπο έρχονται στο προσκήνιο, μέσα από πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να σας πιέσουν για κάποιο λόγο. Και εσείς να αντιδράσετε. Ιδιαίτερα οι εγώ καιροι που έχουν γεννηθεί 16, 17 και 18 Γενάρη. Για εσάς υπάρχουν εξελίξεις και στον επαγγελματικό τομέα, στον οποίο και εδώ πρέπει να είστε προσεκτικοί στο πώς χειρίζεστε τα πρόσωπα και τις καταστάσεις, γιατί και εδώ μπορεί να υπάρξουν συμπεριφορές οι οποίες να λειτουργήσουν πιεστικά απέναντί σας και να σας κάνουν να αντιδράσετε. Εκείνο βέβαια που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εγώκερους είναι η ερωτική ζωή. Ιδιαίτερα για τους φίλους που έχουν γεννηθεί 23, 24 και 25 Δεκεμβρίου. Εντάξει, θα υπάρχουν μιλάς για μένα συγκεκριμένα σήμερα. Δηλαδή, 24 Δεκέμβρη. Τέλεια. Για πες. Θα υπάρξουν λοιπόν εξελίξεις, οι οποίες από τη μία μπορεί να μην σας ενθουσιάσουν αρκετά. Και καλό είναι να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τώρα, γενικά, με ό,τι σας λένε, με ό,τι σας υπόσχονται. Και υπάρχει το ενδεχόμενο να θέλετε να δείτε μια κατάσταση πιο αεροποιημένη από ό,τι είναι και ξαφνικά να βρεθείτε μπροστά στην πραγματικότητα και αυτό να έχει μια απογοήτευση. Επίσης, αν υπάρχουν... Καρδιά μου, περιβόλη μου την έκανες. Τα λέμε για να προσέχουμε. Έτσι. Όλα αυτά είπαμε είναι τάσεις. Που καλό είναι να έχουμε μια γενική εικόνα για το τι γίνεται, τι κλίμα διαμορφώνεται. Επίσης, αν υπάρχουν νομικά ζητήματα την περίοδο αυτή, καλό είναι να φροντίσετε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις λεπτομέρειες, γιατί μπορεί να εκτεθείτε ή να βρεθείτε εκτεθειμένοι για κάποιο λόγο. Μάλιστα. Και να ακούσουμε τους υδροχώους. Λοιπόν, στον... Ορίστε. Να ακούσουμε τους υδροχώους. Βεβαίως. Οι υδροχώοι έχουν μια μεγάλη κινητικότητα που τους βάζει σε μια διαδικασία εκγρήγορσης. Θα νιώσουν ότι έχουν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στην καθημερινότητά τους και στις συναλλαγές τους και στις επαφές τους. Και η κοινωνική τους ζωή βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα και οι επαφές τους με πρόσωπα μπορεί να τους δώσουν κάποιες ευκαιρίες προκειμένου να προωθήσουν κάποια ζητήματά τους και η ερωτική τους ζωή κινείται σε αρκετά καλό δρόμο και ενδεχομένως να υπάρξουν και κάποιες γνωριμίες που κάτι παραπάνω έχουν να τους πουν. Και ένα ταξίδι παίζει την περίοδο αυτή, ιδιαίτερα για τους υδροχώους που έχουν γεννηθεί 14, 15 και 16 Φεβρουαρίου. Για τους υδροχώους που έχουν γεννηθεί 22, 23 και 24 Γενάρη, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μπορεί να υπάρξουν ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά τους και συγκεκριμένα ό,τι αφορά τα οικονομικά τρίτους, δάνεια, φορείες κτλ. Όπου μπορεί να βρεθούν μπροστά σε μια κατάσταση την οποία δεν θα μπορούν να ελέγξουν. Καλό είναι να είναι ιδιαίτερα συνεπείς σε ό,τι εκκρεμότητες έχουν τώρα. Ωραία, και να ακούσουμε τους ηχθείς. Και να τελειώσουμε με τα ψαράκια. Και να πούμε ότι θα υπάρξει μια ιδιαίτερη τάση να ασχοληθούν με τα οικονομικά τους, που τώρα φαίνεται ότι μπαίνουν σε μια νέα πορεία, σε ένα νέο κύκλο. Προφανώς κλείνει κάτι παλιό και ξεκινάει κάτι καινούριο και μπορεί να νιώσουν λίγο περισσότεροι ξαλαφρωμένοι και να δουν και κάποιες προοπτικές παρακάτω.
Καλό είναι να είναι συνεπείς στα έξοδά τους, να μην χαλάνε χρήματα τα οποία δεν έχουν προγραμματίσει και να μην παρασύρονται σε έξοδα τα οποία μπορεί να τους βγάλουν εκτός προϋπολογισμού. Ιδιαίτερα για τα ψαράκια που έχουν γεννηθεί 21-22 Φεβρουαρίου, καλό είναι να είναι προσεκτικά και στις σχέσεις τους και τις συνεργασίες τους, γιατί και εδώ υπάρχει ο κίνδυνος στα πρόσωπα που έρχονται στη ζωή τους, άλλα να τους δείχνουν και άλλα να είναι στην πραγματικότητα. Ολυμπία μου, θέλω να σε ρωτήσω, μέχρι πότε επηρεάζει αυτή η έκπληξη, η έκπληξη είναι αυτό που είπαμε πριν, ναι. Ότι καλό είναι μέχρι 3 Νοεμβρίου. Καλό είναι. Έχουμε 15 μέρες. Ναι, γιατί μετά θα μπούμε στην επόμενη έκλειψη, έτσι. Δηλαδή, από έκλειψη σε έκλειψη. Από έκλειψη σε έκλειψη, πάντα όταν έχουμε τέτοια γεγονότα, παίζει ένα συν πλην 15, δηλαδή 15 μέρες πριν, 15 μέρες μετά. Μάλιστα. Ολυμπία μου, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσαν σήμερα μαζί μας. Θα σου ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να περάσουμε όλοι όμορφα, καλά. Έτσι, και το καλύτερο για τον καθένα μας, δεν το συζητώ. Βεβαίως, για τον καθένα. Πάρα πολύ. Τα καλύτερα για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Να είστε καλά, φιλάκια πολλά. Θα έχετε παρατηρήσει όλη η ώρα έχει πάει 7:20, αλλά εδώ ο διευθυντής παραγωγής μας Νίκος Σαχάς είναι πάρα πολύ large, οπότε μας άφησε κανονικά να ακούσουμε όλες τις αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά, ραντεβού τη Δευτέρα. Να είστε καλά.